Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε πως το μάθημα της λογοτεχνίας στις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια όπως φαίνεται, διέρχεται κρίση. Μια κρίση που αφορά τις ανθρωπιστικές σπουδές γενικότερα και η οποία βρίσκει έκφραση τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό επίπεδο. Σε θεωρητικό επίπεδο παίρνει τη μορφή αμφισβήτησης της διδαξιμότητας της λογοτεχνίας ή ακόμα και της αξίας της ως διδακτικού αντικειμένου και μέσου διαπαιδαγώγησης. Σε πρακτικό επίπεδο, σε κάθε σχολείο συναντάμε δασκάλους και φιλολόγους σε απελπισία, οι οποίοι καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με την άρνηση του τύπου «Και πού θα μας χρησιμεύσει αυτό το μάθημα?», γενικότερα με την έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων εκ μέρους των μαθητών και με την ολοένα μειούμενη απόδοση στην κατανόηση και ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων. Θα πρέπει βέβαια να πάρουμε υπόψη μας ότι το σχολείο δεν παρέχει εκπαίδευση σε μαθητές που ζουν σε γυάλα. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής επηρεάζουν την αναγνωστική συμπεριφορά όλων. Η κυριαρχία της πληροφορίας, ο ξέφρενος ρυθμός ζωής, η παραγωγή και κυκλοφορία του λογοτεχνικού βιβλίου με βάση τους νόμους της ελεύθερης αγοράς, η χρησιμοθεϊκή αντιμετώπιση της παιδείας και του πολιτισμού συνολικότερα, διαμορφώνουν και τη στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα. Την ώρα όμως που οι συνάδελφοι ψάχνουν με αγωνία τα εργαλεία για να μιλήσουν στις ψυχές των μαθητών και να διαμορφώσουν υγιείς προσωπικότητες, να καλλιεργήσουν υψηλές αξίες και ιδανικά, γι' αυτά εξάλλου επιλέξαμε να δουλεύουμε στο δημόσιο σχολείο. Την ίδια ώρα οι κατευθύνσεις των προγραμμάτων σπουδών όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά φαίνεται να δυσκολεύουν και άλλο τα πράγματα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια έκπτωση στην ποιότητα των κειμένων που προσφέρονται από τα σχολικά βιβλία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένα θόλωμα της διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στο λογοτεχνικό και μη λογοτεχνικό, ένα ξέφρανο κυνήγι δεξιοτήτων στη θέση της στέρεης γνώσης και την καλλιέργεια της τυποποίησης μέσα από τον τρόπο που εξετάζεται το μάθημα στη δευτεροβάθμια με αποκορύφωμα φυσικά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Για να καταλάβουμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα λίγο ευρύτερα. Η τέχνη και κατ' επέκταση η λογοτεχνία είναι ένας ξεχωριστός τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο, να αφομοιώσει την πραγματικότητα, τη φυσική και την κοινωνική, για να μπορέσει να την ελέγξει και να κυριαρχήσει σε αυτή. Όπως συμβαίνει και με την επιστημονική γνώση, η καλλιτεχνική γνώση ξεκινάει από τις αισθήσεις και τις άμεσες παρατηρήσεις, προχωράει στους συλλογισμούς, στα συμπεράσματα και στις γενικεύσεις και καταλήγει στην πρακτική, δηλαδή στο έργο τέχνης. Έτσι πετυχαίνει, αν και παρουσιάζει μεμονωμένα φαινόμενα, να αποκαλύπτει το γενικό και το τυπικό, τις ουσιαστικές πλευρές της πραγματικότητας. Και φυσικά η τέχνη αγκαλιάζει το αντικείμενό της στον άνθρωπο σφαιρικά, με όλο τον πλούτο των ανθρώπινων ιδιοτήτων και των σχέσεών. Από την άλλη, ο τρόπος που ένα έργο επικοινωνεί με το κοινό και διαχέει τη γνώση που φέρει, αξιοποιεί επίσης ολόκληρο το ψυχισμό του. Η πείρα της ζωής του συγγραφέα συνδέεται με την πείρα του κοινού του και δημιουργεί ανάμεσά τους μια πνευματική συγκινησιακή επαφή, η οποία καλλιεργεί το κατάλληλο έδαφος, ώστε το έργο να παρακινεί σε συλλογισμούς, να διεγείρει τη δημιουργική φαντασία και το συνειρμό και έτσι η καλλιτεχνική γνώση να γίνεται βίωμα του ανθρώπου. Αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος λειτουργίας της τέχνης και της λογοτεχνίας την καθιστά μια πολύ πλούσια μορφή διείσδυσης στην πραγματικότητα. Της δίνει τη δυνατότητα να αντανακλά την πραγματικότητα, να αποκαλύπτει την ουσία των πραγμάτων, να συμβάλλει στη διάλυση των αυταπατών, να γεννά αμφιβολία για το αιώνιο κύρος της τάξης πραγμάτων και τελικά να παίζει ένα ρόλο μετάπλασης της κοινωνίας. Μπορεί δηλαδή να απαντά σε σύγχρονα προβλήματα και να αποκαλύπτει τις προοπτικές που ανοίγονται για να ζήσει ο άνθρωπος όπως του αξίζει. Για να συμβούν όλα αυτά, τα έργα προϋποθέτουν το υποκείμενο που θα αντιληφθεί. Η αισθητική παιδεία του κοινού περιλαμβάνει όχι μόνο την πρόσβαση στα ίδια τα έργα που, όπως είπαμε ήδη, στο σημερινό σχολείο είναι περιορισμένη, αλλά και στη διαδικασία δημιουργίας τους, την κατανόηση και την αφομοίωσή τους. Για να μπορέσουν οι μαθητές να διαμορφώσουν τον γούστο τους και να είναι σε θέση να απολαύσουν ένα έργο, θα πρέπει να κατανοήσουν τη σχέση του με το πολιτιστικό, ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον. Να μπορούν να τοποθετήσουν το έργο στον χρόνο και στον τόπο. Να κρίνουν σύμφωνα με τη λειτουργία που αυτό εκπληρώνει στο περιβάλλον που το γέννησε. Τελικά, η καλλιτεχνική απόλαυση απαιτεί ένα αρκετά ανεβασμένο επίπεδο ανάπτυξης ατομικών ικανοτήτων, μια πολύπλευρη καλλιέργεια της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο άνθρωπος που έχει ασκηθεί στη λογοτεχνία κοιτάζει τον πραγματικό κόσμο με πιο πλήρη τρόπο,
μπορεί να απολαύσει το περιβάλλον και όσο ο ίδιος δημιουργεί μέσα στην κοινωνία, να στέκεται κριτικά απέναντι στα πράγματα. Και εδώ φαίνεται να ξεκινάει το πρόβλημα. Γιατί στον καπιταλισμό, μία από τις βασικές λειτουργίες που η κυρίαρχη τάξη επιφυλάσσει στη τέχνη είναι να αναπαράγει την κυρίαρχη ιδεολογία. Δηλαδή να πείθει ότι τίποτα δεν αλλάζει. Ότι ο κόσμος είναι ένα χάος που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε και πολύ περισσότερο να το βάλουμε σε τάξη. Ότι υπάρχουν άπειρες αλήθειες, άρα καμία αντικειμενική. Η αστική αισθητική εσκεμμένα υποτιμά τη γνωστική λειτουργία της τέχνης. Ταυτίζει την καλλιτεχνική δραστηριότητα με την εφαρμογή καθορισμένων τυποποιημένων μεθόδων και συνηθιών που μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Εξετάζει τη μορφική πλευρά, ξέχωρα από το περιεχόμενο. Λες και η δεξιοτεχνία της μορφής είναι ανεξάρτητη από την καλλιτεχνική γνώση της ζωής. Ακόμα και όταν ενθαρρύνει την κοινωνική κριτική, αυτή μένει στο επίπεδο του σχολιασμού και δεν γίνεται μια τέχνη που επιδιώκει κοινωνική αλλαγή. Η αισθητική του μεταμοντέρνου που προσβεύει όλα τα παραπάνω διδάσκεται εδώ και δεκαετίες στα πανεπιστήμια. Επιδιώκει να διαμορφώσει τη σκέψη των εκπαιδευτικών και διαπερνά τα σχολικά βιβλία και προγράμματα. Γίνεται φανερό ότι το λογοτεχνικό κείμενο, για να είναι χρήσιμο αλλά και ακίνδυνο για τη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία, θα έπρεπε να απογυμνωθεί από τις ιδεολογικές του σημάνσεις, να εμπνεύεται ανεξάρτητα από τις ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που το διαμόρφωσαν. Ενώ ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει το προνόμιο να το εξηγεί όπως εκείνος νομίζει, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις δεσμεύσεις που το ίδιο το κείμενο και ο συγγραφέας επιβάλλουν. Η λογική αυτή ξεκινά ακόμα από τα βιβλία του Δημοτικού, όπου η διδασκαλία της λογοτεχνίας γίνεται με τρόπο ασύνδετο και αποσπασματικό. Συνεχίζεται στη δευτεροβάθμια, με την παράλληλη διδασκαλία κειμένων από τελείως διαφορετικές εποχές, με την επίκληση κάποιου κοινού επιμέρους θέματος. Μια σύνδεση που συχνά αποδεικνύεται επιφανειακή και μάλλον άχρηστη. Άλλωστε, όταν το κείμενο χάσει την ιστορική του ταυτότητα, χάνεται και η συνοχή της διακειμενικής προσέγγισης και της συγκριτικής διαδικασίας. Και τα συμπεράσματα που προκύπτουν δεν μπορεί να είναι έγκυρα, ούτε να προάγουν την κριτική σκέψη, η καλλιέργεια της οποίας θεωρητικά είναι και το ζητούμενο. Τα προγράμματα σπουδών μας μιλάνε επίσης για το ρόλο του βιώματος και της βιωματικής μάθησης. Μα πρώτα απ' όλα, τα βιώματα μας είναι ταξικά και ιστορικά προσδιορισμένα. Η ανάδειξή τους ως ενιαίου κριτηρίου μάθησης κάθε άλλο παρά προοδευτική κατεύθυνση έχει. Άλλα βιώματα έχει ένα παιδί που ζει σε αγροτικό περιβάλλον, άλλα ένα παιδί στην πόλη και το καθεξής. Πώς θα λειτουργήσει αυτό σε ένα μικρό παιδί που λόγω ηλικίας έχει περιορισμένα βιώματα και με τι τελικά θα αντικαταστήσει τη γνώση των ιστορικών και κοινωνικών παραμέτρων όταν καλείται να ερμηνεύσει ένα κύμα, για παράδειγμα του 19ου αιώνα. Και εδώ έρχονται τραγικοκομικά περιστατικά που κάθε φιλόλογος που διδάσκει στο γυμνάσιο έχει να αφηγηθεί όταν έρχεται η ώρα της δημιουργικής γραφής. Και ο 14χρονος μαθητής πρέπει, παραδείγματος χάρη, να αφηγηθεί την ιστορία του γεφυριού της Άρτας σε πρώτο πρόσωπο από τη σκοπιά του πρωτομάστορα. Και πολλά θα είχαμε ακόμα να πούμε για τη θέση που επιφυλάσσει γενικά στη δημιουργική γραφή του σχολείου. Στη συνέχεια, στην εξέταση του μαθήματος, ο ίδιος μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με αναγνωστικές και κειμενοκεντρικές θεωρίες που εφαρμόζονται μεμονωμένα και χωρίς να γίνεται φανερό τι έρχεται να εξυπηρετήσουν. Του μιλάμε για ομοδιοικητικούς αφηγητές, μηδενική εστίαση, ένα σωρό ανασύνδετα πράγματα που θα μάθει απ' έξω για να γράψει στο διαγώνισμα και που καθόλου δεν θα φωτίσουν την κοινωνία που δημιούργησε, για παράδειγμα, τα δημοτικά τραγούδια και τον πλούτο της σκέψης αυτής της κοινωνίας. Το τελικό αποτέλεσμα όλης αυτής της λογικής γίνεται φανερό στη συνεξέταση γλώσσας και λογοτεχνίας στην τρίτη ηλικίου. Παιδιά χαμένα μπροστά σε μια τυποποιημένη, ακατανόητη και ανούσια διαδικασία αναζήτησης κειμενικών δικτών. Οι συνθήκες παραγωγής του έργου, η σχέση του δημιουργού με την εποχή του, η διαλεκτική σχέση μορφής και περιεχομένου θεωρούνται στοιχεία άχρηστα για την προσέγγιση. Και αναρωτιέται κανείς, αν περνώντας αυτή τη διαδικασία οι μαθητές θα ξαναβρούν ποτέ κάποιο κίνητρο για να διαβάσουν λογοτεχνία ως ενήλικη. Η λογοτεχνική παιδεία δεν αλλάζει βέβαια τον κόσμο. Ασκεί όμως επίδραση στη διαμόρφωση της ανθρώπινης σκέψης και συνείδησης. Για να συμβεί αυτό, δεν θα πρέπει να περιορίζεται το μάθημα σε μια στατική μεταβίβαση τεχνικών γνώσεων, ούτε όμως και να μετατρέπεται σε ένα ελεύθερο παιχνίδι χωρίς όρους και κανόνες. Αντίθετα, η λογοτεχνική παιδεία θα πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι η λογοτεχνία είναι ένα σύνθετο ιστορικό και πολιτισμικό φαινόμενο, το οποίο αποκαλύπτει τη διαλεκτική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και στην πραγματικότητα της ζωής.
αποτελεί ένα αντικείμενο που συνδέεται με τη διδασκαλία της ιστορίας και της γλώσσας και τη γενικότερη παιδεία. Όσο εμπλουτίζεται το σύστημα ενιών και παραστάσεων του παιδιού μέσω παρατηρήσεων που έγιναν πάνω στα πράγματα, τόσο θα αυξάνεται και ο γλωσσικός του πλούτος και θα ξεδιπλώνεται η δυνατότητα δημιουργικής σκέψης, έκφρασης και γραφής. Αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας δεν αρκεί να τον συζητάμε μεταξύ μας, πρέπει να τον διεκδικήσουμε μέσα και έξω από τις σχολικές αίθουσες.